Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ρίχνει το βάρος στη διαλογή στην πηγή και ξεκινά το 2020 εκστρατεία ενημέρωση των δημοτών σε σχολεία, λαϊκές αγορές και κέντρα εστίασης για να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης. Στο σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οικονομικά κίνητρα, αλλά θα υπάρχουν και πρόστιμα για τους παραβάτες. Θα συντάξουμε μια ομάδα με έμπειρους ανθρώπους της καθαριότητας, οι οποίοι θα επομισθούν κάποιες περιοχές και θα βγαίνουν έξω και θα είναι υπεύθυνοι για την εφταξία της πόλης. Θα ενημερώνουν και θα ειδοποιούν τις πρώτες δύο φορές και την επόμενη φορά θα καταβάλλεται πρόστιμο στους καταστηματάρχες αναλόγως το παράπτωμα που κάνουν. Είτε είναι από παρκάρισμα σε κάδο μέχρι απόθεση απορριμμάτων έξω από τα μαγαζιά τους ή στους κάδους και όλα αυτά εδώ. Ο κ. Ζωιμπέγκης εκτίμησε ότι θα αρχίσουν να φαίνονται άμεσα τα αποτελέσματα με το έργο των ομάδων επόπτευσης στις κατάστασεις στις γειτονιές. Θα είναι επόπτευση γύρω στα 10 με 15 άτομα, οι οποίοι γνωρίζουν τις περιοχές τους. Είμαστε στα διάφορα διαμερίσματα, οι οποίοι είναι σήμερα, ας πούμε, επόπτες στο 5ο, στο 4ο διαμέρισμα. Και θα είναι εκεί και θα βλέπουν και θα επιβλέπουν τις διάφορες γειτονιές. Θα εστιάζουν πού είναι τα προβλήματα, που τα γνωρίζουν ήδη και θα. Όταν ξεκινήσουμε και διώξουμε, να σου πω έτσι, από κάποιο διαμέρισμα 10 σημεία, αλλάζει όλη η εικόνα. Από τη νέα χρονιά αναμένεται να γίνει αγορά νέων απορριμματοφόρων, καθώς και ανασχεδιασμός των δρομολογίων, αλλά και του προσωπικού αποκομιδής. Ακόμη θα ξεκινήσει η συλλογή του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου αναφορικά με τη συλλογή των αποβλήτων. Τα παραπάνω ανέφερε ο κ. Ζεϊμπέγκης μιλώντας στην εκδήλωση για διαχείριση των αστικών αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου Collectors. Αν διορθώσουμε αυτά τα δύο πράγματα όπως προαναφέραμε, την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή και την νοοτροπία και την ενημέρωση, πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Εκπρόσωπος η βουλευτικής εταιρείας αναφέρθηκε στο στόχο του έργου Collectors. Το Collectors είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αποσκοπεί στο να βελτιώσει την κατάσταση με τις συλλογές αποβλήτων στην Ευρώπη, με το να ενθαρρύνει τον διαμοιρασμό της γνώσης και της πληροφορίας ανάμεσα σε πόλεις και περιοχές, ώστε να βελτιώσουν τα δικά τους συστήματα συλλογής αποβλήτων. Ο κύριος Βάρντεναρ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι απαιτείται η ουσιαστική συλλογή των αποβλήτων. Όταν αυξάνεις τη συλλογή αποβλήτων, δεν σημαίνει ότι αυτόματα βελτιώνεις την περιβαλλοντική σου απόδοση. Όταν κάνεις τη συλλογή, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι αυτά που συλλέγεις μπορούν να ανακυκλωθούν. Το ευρωπαϊκό έργο Collectors χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του έργου καταγράφηκαν 252 διαφορετικά συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων και δημιουργήθηκε βάση δεδομένων με έρευνες, νομικές πληροφορίες και ορθές πρακτικές από 24 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.